Έχουμε τώρα φίλε και φίλοι κοντά μα τον κύριο Γιάννη Καλέμη, ιδιοκτήτη εταιρεία ηλεκτρονικών και ε, συστημάτων ε, ηλεκτρονικών. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Κάνετε, καλά. Καλώς. Λοιπόν, ε, είστε κοντά μα για να μα βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τα πιστήρια που σύμφωνα με πληροφορίε Έχ, έχει βρει η αστυνομία και τα έχει γνωστοποιήσει στην κυρία Ανακρίτρια όσον αφορά στις αναζητήσεις που έχει κάνει η κατηγορούμενη Ρούλα Πισπυρίγκου στο χρονικό διάστημα από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι και το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας. Μες. Με τις τεχνικές σας γνώσεις λοιπόν θα θέλαμε σε λίγο να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία. Αφού όμως πρώτα δώσω το λόγο στο Θεοδόση τον Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας μεταφέρει τα δύο κυριότερα στοιχεία που ανεβρέθησαν στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα λάπτοπ και τους υπολογιστές της κατηγορούμενης. Λοιπόν, για πάμε λίγο να εξηγήσουμε αυτά τα στοιχεία που έχει βρει η αστυνομία, να εξηγήσουμε τις διαφημίσεις της Google, να τα πούμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Σε περίπτωση που κάποιος κάνει μια αναζήτηση στην Google, μετά από πόσο καιρό εμφανίζονται αυτές οι διαφημίσεις, μπορούμε να το δούμε αυτό στην πράξη, σας ζητήσαμε να κάνετε μια αναζήτηση και το βλέπουμε εδώ ως εικόνα για, να, για ναρκωτικές ουσίες. Στην Google. Εδώ αυτή τη στιγμή τι παρακολουθούμε. Λοιπόν καταρχάς να, να αναφέρω ότι <coughs> άνοιξα καινούριο τάμπλετ από το κουτί. Έβαλα ένα καινούριο account <coughs> για να μην έχει ιστορικό από προηγούμενες αναζητήσεις. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια αναζήτηση που γίνεται σε ένα καινούριο τάμπλετ με ένα καινούριο account. Έβαλα στο Google λοιπόν αναζήτηση. Αυτό το εξηγεί για να πει ότι ψάχνεις σαν καινούριο χρήστης που θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Ακριβώ. Χρήστη. Η ρούλα πισπυρίγκου, οποιοδήποτε. Γιατί αν έψαχνε από το δικό του λογαριασμό, θα του εμφάζει τι διαφημίσει που στέλνονται σε εκείνον ω χρήστη. Έτσι, ψάχνει ω καινούριο χρήστη. Και αναζητάτε αυτέ τι ουσίε, λοιπόν, τι ναρκωτικέ ουσίε. Εγώ έψαξα φαρμακευτικά σκευάσματα ηρεμιστικά. Μάλιστα. Ε, στην ανείχνευση μου έβγαλε κάποιες σελίδες, επέλεξα στην τύχη μία σελίδα, και επέλεξα μέσα από αυτή τη σελίδα ένα συγκεκριμένο σκεύασμα. Αυτό που ο... είδαμε. Και ναι. λι... Αυτό που είδαμε, mm -hmm. το σκεύασμα. Λίγα λεπτά αργότερα... Περίπου ένα τέταρτο ε, και κάτι λιγότερο. Ναι. Ε, ο αλγόριθμος δούλεψε, της Google, των διαφημιστικών δηλαδή mm -hmm. διαδικασιών. Και επισκέπτηκα τη σελίδα το T-Live. είναι στο σελίδα μου, ναι. Ε? Ε, Προχώρησα προς τα κάτω και μου έβγαλε ακριβώς τα σκευάσματα αυτά που είχα κάνει εγώ ανείχνευση λίγο πριν. Άρα, αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα να το φέρνουμε μπροστά, γιατί τώρα δεν μπορεί να καταλάβει και ο κόσμο τι του δείχνουμε έτσι όπω τα δείχνουμε. Λοιπόν, μπορεί η ιστοσελίδα πάει πάνω κάτω για να τη δούμε. Εδώ τι είναι, είναι μια ιστοσελίδα συγκεκριμένα στη σελίδα τη Life, έτσι. Το πάνω-πάνω αριστερά είναι το προϊόν που κοίταξα εγώ. Και πάνω λίγο πριν. είναι οι ειδήσει του site. Ναι. Στη μέση εμφανίζονται τα διάφορα διαφημιστικά banners. Όταν μπαίνετε στα sites, Αντίδος. βλέπετε ότι όλα τα sites έχουν μέσα διαφημίσει είτε από την Google, ή δικέ του διαφημίσει. Στο σημείο λοιπόν που η Google σου στέλνει τη διαφήμιση, αν είσαι γυναίκα για παράδειγμα, μπορεί να σου στείλει από παπούτσια και ρούχα, Συστά. μέχρι μπορεί να σου στείλει αν είσαι μητέρα, ε, ε, βρεφικά, ίδιο, βρεφικά είδη κλπ. Ε, ό,τι ψάχνεις, ό,τι αναζητάς, ό,τι αγοράζεις, στο στένει ως διαφήμιση διότι εκτιμά η Google τι, έχει στην ουσία μια ταυτότητα ως χρήστης. Και λέει Google, αυτό ο χρήστη ενδιαφέρεται για παπούτσια, ενδιαφέρεται για ρούχα, ενδιαφέρεται. Αυτό ο χρήστη ενδιαφέρεται για ναρκωτικέ ουσίε. Αυτό ο χρήστη ενδιαφέρεται για κεταμίνη. Λίγο μετά λοιπόν, όταν μπει σε ένα site, να διαβάσει μια είδηση. Μπαίνει για παράδειγμα στο Newsit, μπαίνει στο site του Α, θα σου πετάξει μια διαφήμιση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σου. Πολύ Τι λένε οι αστυνομικοί, οι αστυνομικοί λένε ότι στο τάμπλετ της Πυσπυρίγκου, 26 του μήνα, στην ουσία τρεις μέρες πριν πεθάνει η Τζορτζίνα, βρίσκουμε εμείς το τάμπλετ της Πυσπυρίγκου διαφήμιση που της πετάει Google, για την κεταμίνη. Αυτό λέει. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσάς σας εμφανίστηκε διαφήμιση λίγα λεπτά μετά πόσο καιρό κρατάνε αυτέ οι διαφημίσει, ακολουθούν αυτέ οι διαφημίσει ένα χρήστη. Δηλαδή, για πόσο καιρό, εάν είχε μπει κάποιο να ψάξει ναρκωτικέ ουσίε ή κεταμίνη ή οτιδήποτε, θα του εμφανιζόταν η διαφήμιση τη κεταμίνης. Κοιτάξτε. Αν εγώ, α πούμε, επανειλημμένα για δύο-τρει μέρε κάνω αναζήτηση σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. φαρμακευτικέ ουσίε. Το Google καταλαβαίνει ότι αυτό με αφορά πάρα πολύ, με το, 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 πρέπει, πρέπει να μου βρει μια, μια πλατφόρμα να αγοράσω mm -hmm. και μπορεί να με ακολουθήσει ε, μέχρι και 15 μέρες υπάρχουν ειδικές ιστοσελίδε ε, μηχανές αναζήτησης που σε ακολουθούν μέχρι και 25 μέρες μετά. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τη αστυνομία η οποία συνεχίζει την έρευνά τη. Φαντάζομαι. Το τότε, δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη. Ακριβώ. Όλα αυτά τα φαντάζομαι, ίχνη φαίνονται. Έτσι. Φαντάζομαι. Βρίσκονται τα ίχνη Ακριβώς. όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν την έρευνα γιατί αυτά είναι στοιχεία που ωστόσο ω ηλεκτρονικά ίχνη δεν δένουν την υπόθεση. Δηλαδή είχε μία απάντηση η υπεράσπιση τη ε, ε, κατηγορούμενη γι' αυτά φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα στοιχεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω πολύ και τη Γιώτα την Κυπουρού.